Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Μάλωσης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μια επιχείρηση μπορεί να φτιάξει το δικό της e-shop μέσα από το back office της OGIBiz στην πλατφόρμα της Our Global Idea. Κάνουμε λοιπόν login στο ηλεκτρονικό μας γραφείο και όταν μας επιτρέψει η αργή σύνδεση του ίντερνετ πηγαίνουμε στο μενού αριστερά, αν θέλουμε το γυρίζουμε στα ελληνικά και πατάμε το κουμπάκι που λέγει διαχείριση e-shop. Εκεί αρχικά καλούμαστε να φορτώσουμε μια εικόνα που θα τοποθετηθεί σαν επικεφαλίδα. Το σύστημα προτείνει διαστάσεις 680x270, περίπου 3:1 και καλό να το ακολουθήσουμε, τουλάχιστον να ακολουθήσουμε αυτή την αναλογία, προκειμένου η εικόνα μας να μην τραβηχτεί κατά πλάτος ή κατά ύψος και να μην αλλοιωθεί. Πατάμε το κουμπάκι Choose File και μέσα από τον υπολογιστή μας επιλέγουμε μια φωτογραφία και τη φορτώνουμε. Σε αντίθεση με την ιστοσελίδα στην οποία οι φωτογραφίες φορτώνονται πρώτα στον σερβερ της OGI και μετά στη σελίδα μας. Πατάμε ένα Save και έχουμε μια πρώτη γεύση του πώς θα εμφανίζεται η εικόνα αυτή. Αν θέλουμε μπορούμε να πάμε στο My Shop και να δούμε πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, επιλέγουμε το χρώμα του background, το οποίο μπορεί να είναι ένα σταθερό χρώμα και έχουμε δυνατότητα εδώ να παίξουμε είτε με την παλέτα ή αν θέλουμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρώμα και ξέρουμε τον αριθμό του χρώματος σε 16-αδική μορφή να τον βάλουμε εδώ, είτε να πατήσουμε το picture και να φορτώσουμε μια εικόνα από τον υπολογιστή μας. Στη συνέχεια πάμε να διαλέξουμε κατηγορίες. Και εδώ το σύστημα μας επιτρέπει να προσθέσουμε κατηγορίες σε δύο επίπεδα, δηλαδή βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Πάμε λοιπόν, ας προσθέσουμε την πρώτη κατηγορία και στην πούμε κατηγορία 1. Πατάμε το Add. Και έχει περαστεί. Με το βολιβάκι μπορούμε να πάμε να αλλάξουμε τον τίτλο και με το χ μπορούμε να σβήσουμε την κατηγορία. Θα προσθέσω άλλη μία κατηγορία και στη συνέχεια θα προσθέσουμε μία κατηγορία η οποία θα είναι η υποκατηγορία της κατηγορίας 1. Ας την πούμε κατηγορία β. Εδώ λοιπόν στο Parent Category επιλέγω την κατηγορία 1. Πατάω το Add και έχει δημιουργηθεί η υποκατηγορία κατηγορία β κάτω από την κατηγορία 1. Πάμε να προσθέσουμε και άλλη μία. Αυτή θα την πούμε κατηγορία α και αυτή κάτω από την κατηγορία 1. Είναι έτοιμη. Πατάμε Save. Και πηγαίνουμε να δούμε το e-shop μας. Κάνουμε ανανέωση. Και εδώ παρατηρούμε ότι οι κατηγορίες είναι σορταρισμένες με βάση τη σειρά με την οποία φτιαχτήκανε. Αυτό σημαίνει πως αν θέλετε οι κατηγορίες σας να είναι φτιαγμένες, να εμφανίζονται μια συγκεκριμένη σειρά, θα πρέπει να τις έχετε σημειώσει, να τις έχετε γράψει κάπου από πριν, να έχετε αποφασίσει τη σειρά και με αυτή τη σειρά να τις φορτώσετε. Αλλιώς μετά δεν μπορεί να αλλάχτεί η σειρά, παρά μόνο αν αρχίσετε να σβήνετε και να προσθέτετε κατηγορίες. Πάμε λοιπόν πίσω. Να προσθέσουμε προϊόντα. Πατάμε το συν. Επιλέγουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν, ας πούμε η κατηγορία α. Τίτλος του προϊόντος. Θα γράψουμε τίτλος. Σύντομη περιγραφή και το κάνω έτσι για να σας δείξω πού εμφανίζεται το κάθε τι και αναλυτική περιγραφή. Όπως βλέπουμε εδώ, στην αναλυτική περιγραφή μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο, φωτογραφίες, μπορούμε να προσθέσουμε συνδέσμους, να μορφοποιήσουμε το κείμενο, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να φορτώσουμε φωτογραφίες τώρα. Με τον ίδιο τρόπο, φωτογραφίες σχεδόν τετράγωνες, κάνουμε κλικ, πηγαίνουμε στον υπολογιστή μας και αρχίζουμε να φορτώνουμε φωτογραφίες. Φορτώθηκε η πρώτη και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες. Επειδή σε πρώτη μορφή ένα προϊόν εμφανίζει μόνο μία φωτογραφία από τις τέσσερις, έχουμε δυνατότητα να διαλέξουμε ποια από αυτές τις τέσσερις θέλουμε να είναι αυτή η οποία εμφανίζεται πρώτη. Αυτό ακριβώς είναι το default. Έτσι λοιπόν, αφού τις φορτώσουμε όλες, αν θέλουμε, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι μας αρέσει περισσότερο η τρίτη φωτογραφία από τις τέσσερις. Αργεί λίγο να φορτώσει. Οπότε κάνουμε κλικ στο default στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Βάζουμε μια ενδεικτική τιμή. Και τώρα, πριν πατήσουμε save, πρέπει να πατήσουμε add για να προσθεθεί το προϊόν. Και το προϊόν έχει ήδη προσθεθεί. Το γνωστό μολυβάκι και το χ, αν θέλουμε να το σβήσουμε. Και μάλιστα, μετά το πρώτο προϊόν αρχίζει να δημιουργείται μια λίστα με τα προϊόντα τα οποία έχουμε περάσει. Και εδώ θα εμφανίζονται τα προϊόντα με τη σειρά που έχουν περαστεί, όχι σορταρισμένα.
Αν πάμε να δούμε τώρα το e-shop μας, κάνοντας ανανέωση, βλέπουμε ότι εμφανίζεται το πρώτο προϊόν. Και όταν έχουμε περάσει αρκετά προϊόντα, μπορούμε να πάμε στο order by και να αλλάξουμε, θέλουμε να εμφανίζονται με τη σειρά που προσθέθηκαν, με αλφαβητική σειρά ή με τη σειρά της τιμής. Επιστρέφουμε στο back office. Τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε? Στο mode of order είναι να προσθέσουμε το email στο οποίο θα στέλνει κάποιος την παραγγελία. Το email το οποίο πρέπει να παρακολουθεί ο επιχειρηματίας προκειμένου να μην χάσει τις παραγγελίες που θα του στείλει κάποιος. Και αν κάποιος έχει, αν θέλουμε να γίνονται και πληρωμές με PayPal account, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί PayPal. Οπότε εδώ βάζοντας το username με το οποίο μπορεί να έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, θα πηγαίνει κάποιος για να μπορεί να πληρώσει μέσω PayPal. Τέλος, τι κάνει το optional? Μπορεί να μπει το τηλέφωνο επικοινωνίας της επιχείρησης και το ένα διαφορετικό email, στο οποίο κάποιος μπορεί να στείλει ένα email. Το email αυτό, και ας πατήσω πρώτα save. Α, τώρα που δεν τα έχω ενεργοποιήσει, μου ζητάει να το κάνω, οπότε προς το πρώτο θα το αφήσω. Πατάω save. Ας βάλουμε ένα email στο οποίο θα γίνεται δεχτή η παραγγελία. Το σώσαμε. Και το email στο οποίο μπορεί κάποιος να στείλει ένα γενικό email, όχι για την παραγγελία, είναι αυτό εδώ. Πατώντας αυτό το κουμπάκι, ανοίγει το πρόγραμμα διαχείρισης email στον υπολογιστή του επιχειρηματία, του υποψήφιου πελάτη και μπορεί να στείλει ένα email. Πάμε λοιπόν να δούμε το προϊόν καταρχήν. Εδώ εμφανίζεται μόνο η εικόνα που έχουμε επιλέξει σαν default, η τιμή και ο τίτλος. Αν πατήσουμε το details, μας εμφανίζει τις υπόλοιπες φωτογραφίες, οπότε μπορούμε να πάμε να δούμε κάποια άλλη. Η σύντομη περιγραφή εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο μαζί με την τιμή και η αναλυτική περιγραφή εμφανίζεται από κάτω. Ας πούμε λοιπόν ότι μας αρέσει το προϊόν και θέλουμε να το βάλουμε στο καλάθι μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο MyCard εμφανίζει 3, το οποίο προφανώς το έχει κρατήσει από προηγούμενη απόπειρα. Αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε την ποσότητα ή να σβήσουμε τελείως το προϊόν. Πατάμε το update προκειμένου να ενημερωθεί η συνολική τιμή. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την παραγγελία. Εδώ θα πάμε και θα βάλουμε τα στοιχεία, βάζει ο υποψήφιος πελάτης τα στοιχεία του. Οπότε βάζει όνομα, ένα αριθμό τηλεφώνου, το email του, και συμπληρώνω και εδώ τα υπόλοιπα στοιχεία. Τα βάζω για να μπορέσουμε να στείλουμε την παραγγελία. Κάποιο σχόλιο επιπλέον αν θέλει. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πατήσει το send mail email order για να στείλει την παραγγελία ή να κάνει check out through PayPal, οπότε να οδηγηθεί στο PayPal, να μπει στο λογαριασμό και να πληρώσει. Πατάμε το κουμπί send email order. Και η παραγγελία έχει φύγει. Μετά από αυτό θα έρθουν 2 email. Κάνουμε ανανέωση και βλέπουμε ότι έχει έρθει ένα email στον επιχειρηματία που τον ενημερώνει για την παραγγελία η οποία έχει γίνει και για τα στοιχεία αυτού που έχει παραγγείλει. Και πρέπει να έχει έρθει και ένα δεύτερο email, το οποίο αργεί λίγο, το οποίο πηγαίνει σε αυτόν που έχει κάνει την παραγγελία και ουσιαστικά του επιβεβαιώνει ότι έχει παραλάβει επιχειρηματία την παραγγελία του. Καθυστερεί λίγο, οπότε δεν έχει νόημα να αργήσουμε περισσότερο. Λίγο πολύ αυτά είναι που έχουν να κάνουν με το e-shop. Περιμένουμε το ανανεωμένο e-shop από την εταιρεία. Αν γίνει κάποιο μεγάλο λάθος και θέλει κάποιος να ξεκινήσει από την αρχή, το μόνο που μπορεί να κάνει για να μην αρχίζει να σβήνει μία-μία όλες τις κατηγορίες και τα προϊόντα είναι απλά να πάει στην επαναφορά, να επιλέξει reset e-shop και να πατήσει reset. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Εύχομαι λοιπόν καλές δουλειές και καλή συνέχεια.